Έλενα και σήμερα, όπως είδατε και από τον τίτλο, σας έχω ένα vlog. Αποφάσισα να το ξεκινήσω από σήμερα. Έχουμε 26 Απριλίου. Αύριο, 27 Απριλίου, φεύγουμε για μια τετραήμερη εκδρομή με το σχολείο μου. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισα λοιπόν να σας κάνω ένα vlog για να πάρετε μια ιδέα του τι θα κάνουμε εκεί πέρα και πιστεύω ότι θα έχει πολύ πλάκα και θα είναι και πολύ ενδιαφέρον σαν βίντεο. Οπότε αποφάσισα να το κάνω. Θα είναι και μια ευκαιρία έτσι να τα πούμε και λίγο και να δείτε και ένα vlog γιατί έχω αρκετό καιρό να κάνω. Αυτά. Πάμε να ετοιμάσουμε την πράγματά μου. Άλλαξα κάμερα, πήρα την κανονική την κάμερα και αποφάσισα να κάνω vlog για να έχουμε καλύτερη ανάλυση. Δεν σας το είπα πριν. Τελείωσα με τα πράγματα. Τώρα θα πάω να πέσω για ύπνο, να ξεκουραστώ, γιατί αύριο φεύγουμε. Τα λέμε! Καλημέρα! Είμαι εδώ με την Ιωάννα και είμαστε λίγο έξω από τη Βέρεια. Τώρα κάναμε μια στάση, λίγο θα φύγουμε. Και αυτά. Στη Βέρεια και τώρα θέλουμε να πάμε να βρούμε τα goodies για να πάμε να φάμε. Κάπου θα τα βρούμε βέβαια. Πάλι τα χάσαμε. Αλλά ναι. Φαντάζεσαι. Αυτά τα λέμε μετά. Update, τελικά βρήκαμε τα goodies και τώρα πάμε στα Μικέλ. Δεν με βλέπετε καλά, εδώ με βλέπετε. Και τώρα πάμε στα Μικέλ να πιούμε ένα καφέ. Κάτσαμε στα Μικέλ, εγώ πήρα μία σοκολάτα. Από πίσω παίζει να ακούγεται ο Άννα εντωμεταξύ γιατί γελάει. Είμαστε ελεύθεροι μέχρι τις 4. Τι ώρα είναι? 29, είναι 3:30. Οπότε είμαστε ελεύθεροι μέχρι τις 4, μετά θα πάμε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη θα πάμε μετά. Και μετά θα πάμε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο ξενοδοχείο και μετά θα βγούμε. Δεν ξέρω τίποτα από ό,τι βλέπετε, ενημερωμένοι. Όχι. Και ναι, αυτό βασικά. Δεν έχει κάτι άλλο το πρόγραμμα. Θα βγούμε όμως το βράδυ, έτσι δεν είπαμε. Ναι. Αυτά. Τα λέμε μετά. Thank you.
μόλις μπήκαμε στο ξενοδοχείο, θα σας κάνω ένα γρήγορο room tour να δείτε πώς είναι. Πάμε. Λοιπόν, έτσι μπαίνεις μέσα. Εδώ είναι το μπάνιο. Εδώ έχει δύο κρεβάτια. Εδώ ο καθρέφτης. Εδώ μια ντουλάπα, ψυγείο. Και άλλος καθρέφτης. Και εδώ είναι η τηλεόραση, το παράθυρο. Γεια σας παιδιά, λοιπόν, εγώ ετοιμάστηκα, προφανές, το βλέπετε, ούτως ή αλλιώς, τώρα θα πάμε μία βόλτα, δεν ξέρω πού ακριβώς θα πάμε. Σκέφτομαι να σας πάρω μαζί ή να μην σας πάρω, γιατί έχω πολύ μικρή τσάντα και την κάμερα πρέπει να την έχω, να την κουβαλάω. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, αυτή είναι πριν φύγουμε να σας κάνω ένα outfit of the day. Λοιπόν, το jean είναι 3 guys, η μπλούζα την έχετε ξαναδεί, Stradivarius, το jean επίσης Stradivarius, δεν είναι sponsor το βίντεο από Stradivarius. Κοίτας, λοιπόν. Επίσης από Stradivarius. Και τώρα φεύγουμε. Να λύγεις. Μόλις φτάσαμε στην πλατεία στο τέλος. Γεια σας! Γεια σας! Λοιπόν, και τώρα θα φάμε όπως σας είπα και πριν. Εγώ δεν πολύ πεινάω αν ολίγεις. Πάλι εν ολίγεις. Θα φάει όμως. Το ελιστάτε. Καλά, εντάξει. Και τώρα θα κάνουμε μια μικρή βόλτα, μετά να κάτσουμε κάπου. Και θα σας κάνω update σε λίγο. Καλημέρα! Λοιπόν, θέλω να σας κάνω ένα outfit of the day, γιατί τώρα σε λίγο θα φύγουμε. Το μπουφάν μου είναι από τα Stradivarius, το είδατε και χθες, είναι το jean. Η μπλούζα H&M, κολάν, Pull & Bear, από κάτω φορώ κλασικά Stan Smith. Τώρα θα φύγουμε, θα πάμε Λευκό Πύργο. Α, και το σακίδιό μου, δεν σας το έδειξα. Δέσποινα Μπόσκου. Τώρα θα φύγουμε, θα πάμε στο Λευκό Πύργο, μετά Βυζαντινό Μουσείο. Δεν ξέρω τι άλλο έχει το πρόγραμμα και θα τα πούμε σε λίγο. Μόλις φύγαμε από το Επταπύργιο και ήρθε και με βρήκε μια κοπέλα. Αν το βλέπεις αυτό, σχολίασέ με από κάτω μια πράσινη καρδούλα για να ξέρω ότι είσαι εσύ που ήρθες και με βρήκες. Update! Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στο Λευκό Πύργο, εγώ δεν έχω ξανά τη Θεσσαλονίκη, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και θα παίξουμε εδώ πέρα τα κλιπάκια. Ναι, για να δείτε τι είδαμε. Τα λέμε μετά! Είμαστε στο Κόσμος. Αποφασίζουμε που θα πάμε. Θέλουμε πρώτα μάλλον να πάμε για ψώνια και μετά να πάμε να φάμε, έτσι λέμε. Θα τα δείτε βέβαια, οπότε δεν θα σας πω πολλά και συνεχίζουμε. Μεταξύ να σας κάνω ένα mini update, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο από το Κόσμος και τώρα ετοιμαστήκαμε για να φύγουμε. Ακούτε κλασικά τα κορίτσια από πίσω. Outfit of the day δεν θα σας κάνω, θα σας πάρω όμως μαζί μου που θα πάμε μία βόλτα για το βράδυ, οπότε πάμε. Καλημέρα!
Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στον Άγιο Δημήτριο, θα μπούμε τώρα μέσα λίγο στην εκκλησία και μετά θα πάμε πάλι στο Λευκό Πύργο και να κάνουμε κάτι τελευταία ψώνια που έχουμε να κάνουμε. Και θα σας πάρω κλασικά μαζί μου. Ο λαιμός μου μπορεί να ακούγεται λίγο χάλι γιατί είμαι λίγο άρρωστη. Δηλαδή αρχίζει και κλείνει. Αλλά πάμε. Καλό φως. Φτάσαμε μόλις στο Λευκό Πύργο. Εν τω μεταξύ, ο καιρός σήμερα δεν έχει τόσο ζέστη όσο είχε χθες, αλλά είναι τόσο συνεφιασμένο που παίζει να πιάσει βροχή. Ομπρέλα δεν έχουμε. Και πάμε τώρα στο Λευκό Πύργο. Πάμε. Βλέπετε λογικά. Αλλά ανεβήκαμε. Είμαστε στην κορυφή, μόλις φτάσαμε. Ξεθεωθήκαμε, αλλά σίγουρα ξετοκόπηκε. Υπέροχη θέα εδώ πέρα, πραγματικά. Στην πλατεία Αριστοτέλους και τώρα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Θέλουμε να πάμε στην Νίξ. Την ψάχνουμε τόσες μέρες. Ευτυχώς χθες τη βρήκαμε. Με κόπο και υδρότα. Με κόπο και υδρότα τη βρήκαμε. Περίμενε. Γεια σου παιδιά. Είμαι εδώ με τον κύριο Μαυρίδη. Είμαι εδώ με την κυρία Έλενα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαρούμενο. Πού μιλάμε? Τι έχω εσύ πάει Έλενα στο YouTube. Αυτό. Δεν πειράζει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μόλις ετοιμαστήκαμε, εμένα βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Outfit αυτή τι θα σας κάνω είναι πολύ. Την έχω ξαναβάλει βασικά αυτή τη μπλούζα. Ήταν από τα Μπέρσκα. Εδώ βλέπετε το χέρι της Ιωάννας που πήγε να πάρει κάτι. Δεν πειράζει, ρε. Και τώρα θα πάμε έξω, θα σας αφήσω εδώ πέρα. Γι' αυτό ήθελα να σας κάνω απλά έτσι μια εισαγωγή για να δείτε κι εσείς τι θα κάνουμε. Γιατί δεν μπορώ να έχω την κάμερα, δεν χωράει στην τσάντα μου. Θα τα πούμε λοιπόν το πρωί. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι η τελευταία μέρα. Ο λαιμός μου ακούγεται τέρμα περίεργα. Γιατί έχει ψιλοκλείσει. Είμαστε στην προσπάθεια να το κρατήσουμε ανοιχτό. Το δωμάτιο το βλέπετε πολύ πιο μαζεμένο. Μαζέψαμε τα πράγματά μας. Και τώρα θα κατέβουμε κάτω να πάρουμε πρωινό. Θα δείτε updates με το τι θα κάνουμε σε λίγο. Βέβαια η κάμερα έχει λίγη μπαταρία και ξέχασα να τη φορτίσω χθες. Οπότε λογικά θα έχουμε λίγα πλάνα και σήμερα. Αλλά θα σας δω μετά. Μόλις επιστρέψαμε, φάγαμε πρωινό και θα κατέβουμε κάτω. Θα κατεβάσουμε τις βαλίτσες με τα πράγματά μας. Για να φύγουμε... Έχω 20%, αν η κάμερα δεν κλείσει μέχρι να φτάσουμε, λέμε. Θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, βέβαια δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Τώρα καθόμαστε και περιμένουμε τον ξεναγό. Εγώ κοιμούμαι άνετα αυτή τη στιγμή, μεταξύ, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Να γίνει τουλάχιστον ξεναγήσει, μετά την ξεναγήσει που θα πάμε. Μέτσοβο να φάμε. Θα πάμε στο Μέτσοβο να φάμε. Ξέρεις, φτάνουμε μετά από 2,5 ώρες. Καλά, δεν πειράζει. 2,5 ώρες να κοιμηθούμε. Θα πεινάσω για πολύ από όσο καταλάβα. Τα λέμε πιο μετά. Λοιπόν, επειδή δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο και τώρα σε λίγο θα γυρίσουμε, θα τελειώσω εδώ το vlog. Αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η τετραήμερη εκδρομή μας στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog. Εμείς περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να φάνηκε αυτό και στο vlog και με αυτόν τον τρόπο, γιατί βγήκε αρκετά μεγάλο, να περάσετε κι εσείς καλά και να ψυχαγωγηθήκατε έστω και αυτά τα πόσα λεπτά θα βγει στο edit. Αυτά είχα να σας πω.
Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!